Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί παρουσιάζομαι ενώπιόν σας τη νέα Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού, την κυρία Κασιούμη Κατερίνα. Τη γνωρίζετε όλοι, γιατί υπηρετεί εδώ και αρκετό καιρό ως Διευθύντρια της Σχολής Χορού. Είναι μία ομαλή συνέχεια σε επίπεδο καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Χαίρομαι επίσης γιατί η κυρία Κασιούμη έχει μία διεθνή παρουσία και εμπειρία όσον αφορά στα ζητήματα χορού και είμαι βέβαιος ότι θα καλύψει με τρόπο απολύτως επαρκή το κενό το οποίο άφησε η παρέτηση της κυρίας Μαρακοπούλου. Εμείς ως Δήμος έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε την κυρία Κασιούμη με όλες μας τις δυνάμεις. Σας βεβαιώνω ότι θα το κάνουμε στον υπερθετικό βαθμό. Υπάρχει ο σχεδιασμός γι' αυτό. Θα της διαθέσουμε το προσωπικό που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στη διάθεσή μας και στο οικονομικό μέρος θα φροντίσουμε ό,τι δίναμε τα τελευταία χρόνια ως Δήμος και δίναμε τα περισσότερα σε σχέση με το κράτος, το ίδιο να κάνουμε και φέτος. Φέτος, το 22ο Φεστιβάλ, θα είναι έτοιμο ο σύνολο και το Μέγαρο Χορού. Με την πλατεία του, με τα μηχανήματα του πρώην εργοστασίου Λιναρδάκη που σας είπα και χθες, που θα τοποθετήσουμε στο βόρειο και το νότιο μέρος, η αίθουσα θα είναι τέλεια και ο περιβάλλον χώρος τέλειος από κάθε άποψη, ώστε οι εκδηλώσεις για το χορό να γίνονται πραγματικά σε ένα χώρο που αξίζει σε αυτή τη σπουδαία έκφραση της τέχνης. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στην κυρία Κατερίνα Κασιούμη, που τη γνωρίζουμε πολύ καιρό, να έχει καλή επιτυχία, να μας έχει δίπλα της, το λέω για τρίτη φορά, με όλες μας τις δυνάμεις. Το Φεστιβάλ Χορού είναι ένα παράθυρο ανοιχτό της Καλαμάτας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που παρά το μεγάλο κόστος το οποίο έχει, το αναλαμβάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά, διότι φέρνει τα χρήματά του με την προβολή της πόλης πολλαπλασίως πίσω. Από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Κοινοφελούς, τον Θανάση τον Ηλιόπουλο, τον φίλο, τον συνεργάτη και τον συνταξιδευτή χρόνια τώρα, για την απόφαση που έλαβε με μεγάλη πλειοψηφία το ΔΣΦ της Φάρης, της Κοινοφελούς, και είμαι βέβαιος ότι η απόφαση αυτή είναι η ορθή. Κατερίνα, να έχεις μια καλή επιτυχία και θα μας έχεις δίπλα σου, όχι με τα λόγια και μπροστά στις κάμερες μόνο, αλλά και στην ουσία και στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Με τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη της πόλης, η οποία εκφράζεται προς το πρόσωπό μου για δεύτερη φορά. Το βάρος μεγάλο, διότι η Βίκη Μαρακοπούλου με το σπουδαίο έργο της φράγησε την πόλη και την μετέτρεψε σε ένα διεθνές πολιτιστικό χορευτικό κέντρο. Το Φεστιβάλ Χορού καθιερώθηκε σαν ένας ιδιαίτερος θεσμός στην πόλη. Μια πύλη εξωστρέφειας και πολιτισμού, οι προϋπολογισμοί του υψηλοί. Σήμερα καλούμαστε να διατηρήσουμε αυτό το θεσμό και να τον φέρουμε εις πέρας εν μέσω οικονομικών δυσκολιών και επίσης πίεσης χρόνου. Θα απαιτηθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από μέρους μου και από όλους τους συνεργάτες, αλλά δεσμεύομαι ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και σε αγαστή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε την παράδοση του Φεστιβάλ και φέτος. Ευχαριστώ.